Η προστασία του λαού, της περιουσίας του, το δικαίωμά του να μετακινείται με ασφάλεια τίθεται σε συνεχή αφισβήτηση σε κάθε εμφάνιση καιρικού φαινομένου. Αυτό επαναλαμβάνεται στο Δήμο Πρατανιά, στην περιφερειακή Νότα Χανίων, από την αρχή του χρόνου και τα τελευταία χρόνια πιο συχνά. Οι επιπτώσεις της εγκληματικής έλλειψης υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας, προστασίας και φοράκης της περιουσίας της εργατικής τάξης, των εργαζομένων, των αγροτών, της νεολαίας, της λαϊκής οικογένειας της περιοχής, τίθεται σε αμφισβήτηση σε κάθε ευρωπόπτωση. Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Δήμος Πλατανιά το προηγούμενο διάστημα έχει αποτυπωθεί μια ολοκληρωτική εικόνα καταστροφής. Ευθύνες σημαντικές, πολλαπλές, κυβερνητικές, σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης, σε επίπεδο τοπικής διοίκησης και Δήμου. Αφήσανε το Δήμο ανεκπλήρωτο, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας, χωρίς να υπάρχουν παρεμβάσεις που θα ασφαλίσουν και θα εξασφαλίσουν την περιουσία αλλά και την ίδια τη ζωή των δημοτών του Πλατανιά. Κατολιστήσεις δρόμων, καταστροφές υποδομών, αποκλεισμοί χωριών, περιοχές ολόκληρες να μην έχουν για μέρες νερό και νερό, και χθες μόλις να κινδυνεύουν ακόμα και 4 σπίτια. Οι γέφυρες που συνδέουν χωριά με το επαρχιακό οδικό δίκτυο καταστραμμένες, όπως αυτή του Σιδηλίου, όπως η γέφυρα του Κερίτη στον Αλικιανό. Τα μεσκλά σε πλήρη εικόνα διάλυσης, η αγροτική οδοποιία το επόμενο διάστημα θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τους αγρότες, καταστραμμένοι. Αυτή τη στιγμή η Λαϊκή Συσπήρωση και το ΚΚΕ συνολικά διεκδικεί εδώ και τώρα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Διεκδικεί αποζημίωση και αποκατάσταση των πληγέτων και των καταστροφών, μέτρα ανακούφισης των οικογενειών που έχουν πληγεί. Διεκδικεί να ενταχθεί ο Δήμος στη ζώνη της έκτακτης ανάγκης και να χρηματοδοτηθούν όλα εκείνα τα μέτρα και οι υποδομές. Μιλάμε συνολικότερα για μέτρα και υποδομές στα πλαίσια διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων, που τώρα εμείς βρισκόμαστε στον Πλατανιά, στον ποταμό που έχει πλημμυρίσει, και το καλοκαίρι όλη η περιοχή και οι αγρότες θα διψάσουν από την απουσία σχεδιασμού αξιοποίησης των υδάτινων πόρων. Σε αυτή την πορεία, η ουσιαστική λειτουργία του φράγματος του Βαλτσαμιώτη, ο προσανατολισμός στην άμεση εκτέλεση του φράγματος στη λεκάνη του Καβρονίτη, αλλά και φράγματα και παρεμβάσεις στη λεκάνη του Σεμπρονιώτη και των Παπαδιανών μπορούν να δώσουν λύσεις. Το λαϊκό κίνημα σε ετοιμότητα, σε κινητοποίηση, σε διεκδίκηση, σε πίεση, σε προτεραιότητα, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες.